Στην Αλατίου είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Είναι δημοτικές αρχές. Το θυμάμαι όταν ήμασταν και στην περιφέρεια, στην προηγούμενη θητεία της αυτοδιοίκησης και με τον δήμαρχό μας, με τον Σταμάτο Γκάρματζη. Τότε μας είχε γίνει αλήθεια ένα αίτημα από την τότε δημοτική αρχή, πρέπει να ήταν το 17 ή 18, από την τότε δημοτική αρχή του Μανώλη του Βρουνού. Και είπαμε ότι πρέπει να γίνει, επειδή η ιδιοκτησία είναι της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, είπαμε να κάνουμε μια προγραμματική σύμβαση για παραχώρηση. Τότε υπήρχε, από ό,τι καταλαβαίνω, η δυνατότητα να γίνει η ένταξη αυτών των υπαίθριων πάρκινγκ που έχουμε τώρα ήδη εντάξει και τα προχωράμε, όπως στην Καλουτά. Εμείς τότε δεν έγινε η προγραμματική σύμβαση και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ακόμα προγραμματική σύμβαση παραχώρησης από την Περιφερειακή Ενότητα στο Δήμο. Θα το κάνουμε όμως αυτό, συζητήσαμε με την Περιφερειακή Ενότητα και παρόλα αυτά εμείς σαν τεχνική υπηρεσία μέσα στην τεχνική περιγραφή που κάναμε για τα υπαίθρια πάρκινγκ βάλαμε και την Αλατίου να διευθετήσουμε και να ασφαλτοστρώσουμε ένα κομμάτι της Αλατίου από τα 4 στρέμματα το 1,5 στρέμμα. Αυτό βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι η αρχαιολογική υπηρεσία εδώ η τοπική δεν συνενούσε. Εμείς όμως θεωρήσαμε ότι αφήνοντας περίπου 2-2,5 στρέμματα από την πλευρά που είναι το κολέγιο έχει όλες τις δυνατότητες, δεν θέλαμε να εμποδίσουμε το έργο για τις ανασκαφές και τις εργασίες που θέλει να κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία. Υπάρχουν εξάλλου και ευρήματα πιο πάνω που τα γνωρίζουμε όλοι. Είπαμε όμως ότι αφήνοντας 2,5 στρέμματα κενό χώρο για να μπορέσει και η αρχαιολογική υπηρεσία να κάνει τη δουλειά της, είναι αρκετός χώρος. Παρ' όλα αυτά δεν συνενούσαν. Πήγε στο τοπικό συμβούλιο και καταφέραμε και επίστηκε η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχει δυνατότητα να δοθεί και στην αρχαιολογική υπηρεσία ο χώρος που χρειάζεται για να κάνει τις ανασκαφές, αλλά από την άλλη πλευρά να μπορούμε και εμείς να εξυπηρετήσουμε τους συμπολίτες μας με 1,5 στρέμμα υπαίθριο πάρκινγκ, το οποίο θα είναι όμως βελτιωμένο σε σχέση με αυτό που είναι σήμερα, αφού θα ασφαλτοστρωθεί. Οπότε επίλυτε συμφωνία. Επίλυτε. Το 1,5 στρέμμα είναι αυτό το οποίο είναι ήδη κατηγορημένο από αυτοκίνητα ή τρίτη. Είναι το 1,5 στρέμμα το όπως πηγαίνουμε ακριβώς προς τα αριστερά, όπως ανεβαίνουμε πάνω αριστερά. Ναι. Προς το μέρος του κολεγίου το έχουμε αφήσει κενό, όχι ότι δεν θα παρκάρουν, αλλά δεν θα το φτιάξουμε όπως γίνεται στην πραγματικότητα η αριστερή πλευρά.